Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα κοντά σας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής η επεξεργασία του σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες ρυθμίσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε με τους ειδικούς αγορητές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Παύλος Χαϊκάλης, και του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βασίλης Κεγκέρογλου. Καλώς ήρθατε. Πριν περάσουμε στη συζήτησή μας, θα ήθελα να δούμε το ρεπορτάζ από την ακρόαση των φορέων με τη συναδέλφου Κέλλη Κοντογιώργη. Τροπολογία που αφορά την κάλυψη παροχών υγειονομικής περίθαλψης για το διάστημα από 1η-3η του 2015 έως 21 Δευτέρα του 2016 κατέθεσε ο αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρης Στρατούλης κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Οικονομικών Υποθέσεων, όπου το λόγο έλαβαν εξωκοινοβουλευτικοί φορείς. Η ρυθμίση αυτή αφορά τους εργαζόμενους στην ναύπηγο επισκευαστική ζώνη περάματος και στην ναυπηγή Ελευσίνας και τους ασφαλισμένους του τομέα νομικών και τον τομέα υγειονομικών του ΕΤΑ. Επεκτείνουμε την προστασία μέχρι 29 Δευτέρου όχι μόνο στους μηχανικούς που έχουν αυτό το πρόβλημα, αλλά και στους γιατρούς και στους δικηγόρους, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, έχουν χάσει ασφαλιστική ικανότητα επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Επομένως, δίνεται και σε αυτούς με τις ίδιες προϋποθέσεις ασφαλιστική ικανότητα και κυρίως επεκτείνεται η προστασία, δηλαδή η προστασία τους και η κάλυψή τους για υγειονομική περίθαλψη, χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς κανένα ένσημο, και στους εργαζόμενους, ανέργους στην ουσία, της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, που δεν μπορούν να συγκεντρώσουν ούτε τα 50 ένσημα, τα οποία ισχύουν για τους υπόλοιπους υποαπασχολούμενους, χωρίς καμία προϋπόθεση να επεκταθεί υγειονομική περίθαλψη, και επίσης τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία Ελευσίνας, που γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι έχουν να πληρωθούν εδώ και 10, 12, 13 μήνες και δεν έχουν προϋποθέσεις για ασφάλιση υγείας, για ασφαλιστική ικανότητα. Επεκτείνεται και σε αυτούς χωρίς καμία προϋπόθεση. Στα μέλη των Επιτροπών κατέθεσαν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους 21 φορείς, οι περισσότεροι από τους οποίους τόνισαν την ανάγκη να προσδιοριστεί ο ορισμός της ακραίας φτώχειας και να εξειδικευτεί, σημειώνοντας ωστόσο πως το νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση. Οι διατάξεις χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, υπάρχει σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του αρμόδιου Υπουργού Επικρατείας, σημείωσε η Όλγα Τσόλκα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποινικολόγων. Ο Ιάννης Λιμβαίος από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ζήτησε να αποκατασταθούν οι αδικίες για τα άτομα με αναπηρία από μνημονιακούς νόμους, προτείνοντας να μην συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους των παροχών τα πάσης φύσεως επιδόματα. Ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, χαρακτήρισε καλό το νομοσχέδιο ως προς τους στόχους του, ωστόσο τόνισε ότι χρειάζονται παράλληλα ενεργητικές πολιτικές και συγκεκριμένο σχέδιο για την εφαρμογή του. Για εξαιρετικά μέτρα αλλά και επιτακτική ανάγκη ταχύτατης εφαρμογής του νομοσχεδίου, γιατί όπως είπε το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης είναι πολύ μεγάλο και συνεχώς αυξάνεται, έκανε λόγο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Χρήστος Καραμάνος. Παρά το ότι το νομοσχέδιο απέχει από τη συνολική αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος, είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η κοινή συνεδρίαση στη Βουλή, ενώ έχει και τη σημασία της χρονικής στιγμής, σημείωσε η πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας Κατερίνα Πούτου. Ο Ιάννης Μαρκούλης, πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού της ΔΕΗ, ζήτησε περαιτέρω τεχνικές εξηγήσεις και αποσαφηνίσεις για τον ορισμό της ακραίας φτώχειας και το δικαίωμα δωρεάς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Την επέκταση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που έχει θεσμοθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και εφαρμόζεται πιλωτικά σε 13 Δήμους, πρότεινε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Υπέρ ενός εθνικού σχεδιασμού για ολοκληρωμένη εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στάχθηκε και ο πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος, Χρήστος Πολυζωγόπουλος. Έμφαση στο έργο που έχει κάνει η Επιτροπή έδωσε ο εθνικός συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Ιωάννης Τέντες, εκφράζοντας τη διαφωνία του για την κατάργησή της. Με το νομοσχέδιο δίνεται βάρος στην καταστολή, ούτε μια λέξη για την πρόληψη της διαφθοράς, τόνισε ο κ. Τέντες. Να κατανομωστούν επακριβώς οι φορείς και οι αρμόδιοι για την καταστολή και πρόληψη της διαφθοράς, ζήτησε και ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, τονίζοντας ότι είναι μονόδρομος η ρητή εξαίρεση των δικαστικών λειτουργών και των οικονομικών εισαγγελέων. Ο Βασίλης Θεοτοκάτος, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, μίλησε στα μέλη της Επιτροπής, σημειώνοντας πως θα καταλογιστεί υπέρ της κυβέρνησης να μην ακολουθεί στην τακτική να ευνοούνται σκανδαλωδώς άγαμοι και να πλήττονται πολύτεκνοι. Ο Δημήτρης Κάτσικας, εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ, τόνισε πως το νομοσχέδιο χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων και διευκρινήσεων και εξειδικεύσεων, καθώς είναι αναγκαίο ορισμός των δικαιώχων για να γίνει με σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια. Ο Βασίλης Τόγιας, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων, περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας πως η ανθρωπιστική κρίση παίρνει δραματικές διαστάσεις, αφού πάνω από 500.000 παιδιά πεινάνε και ο υποσυντισμός είναι αποτέλεσμα των αντιλαϊκών πολιτικών. Εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου, Νικόδημος Φαρμάκης, Αρχιμανδρίτης, τόνισε πως η σημερινή κυβέρνηση θέτει ενώπιόν μας ένα νομοσχέδιο για να αντιμετωπίσει την κρίση, όπως λέει, με άμεσα μέτρα.
μέτρα η αμεσότητα συγχωρεί και έλλειψης. Ο Χρήστος Φωτόπουλος, πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, ζήτησε να υπάρξει πρόβλεψη για συνέχιση της λειτουργίας των ταμείων τους, αλλιώς τα προβλήματα θα διωγγώνονται, και ζήτησε ρύθμιση για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Σπυρίδων Ψύχας, πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέχη και την Κατοικία, ζήτησε την προώθηση του θεσμού της εργατικής κατοχής. Αυτά λοιπόν από την ακρόαση φορέων που είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Απευθύνομαι και στους δυο σας, γιατί συνδέει την κοινωνία με την Βουλή. Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Χαϊκάλη, σε σχέση με τα όσα είπαν οι φορείς και πόσο χρήσιμο ήταν στον διάλογο μεταξύ σας και στις όποιες αλλαγές γίνονται στην επεξεργασία του νομοσχεδίου. Κοιτάξτε, οι φορείς σωστά έθεσαν τις απόψεις τους, έπρεπε να ακουστούν. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η κυβέρνηση να δει τι κονδύλια διαθέτει και πώς μπορεί να γίνει η επέκταση αυτού του προγράμματος, ώστε να καλύψει όλο και περισσότερους ενδιαφερόμενους, αν θέλετε, προς ένταξη. Το ζητούμενο είναι ότι είναι πολλά και δίκαια τα αιτήματα και θα έλεγα ότι ακούστηκαν και πολύ λίγα, θα έρθουν πάνε πολύ περισσότερα. Αλλά αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αν υπάρχει συνέβρεση και άλλων πόρων μαζί με άλλες πολιτικές οι οποίες θα ακολουθούν ώστε να διευρυνθεί η βάση αυτών οι οποίοι είναι ενδιαφερόμενοι για το να ενταχθούν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης, νομίζω θα είναι το καλύτερο. Πάντως οι περισσότεροι ζητούν διευκρινήσεις ως προς τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που βεβαίως θα εξειδικευτούν με υπουργικές αποφάσεις. Είναι πολλά και είναι εξειδικεύσεις, διότι είναι πολλά. Πάντως χάρη στον επισητισμό, ας πούμε, θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία ενός εκ των δύο, ας πούμε, ζευγαριού. Αν είσαι εκ των δύο, ένας μπορεί να μην έχει εισοδήματα και ο άλλος να έχει εισοδήματα. Δεν μπορεί να δικαιούται σύντηση όταν, ας πούμε, το οικογενειακό του εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000. Και βέβαια τα μεμονωμένα άτομα διαφορετικά από μια πολυτέχνη οικογένεια που έχει μεγαλύτερες. Ειδικά το θέμα ανάγκες των πολυτέχνων πρέπει να εστιάσει ένα κεφάλαιο ολόκληρο για τους πολυτέχνους. Γιατί εκεί γίνεται, δηλαδή, ακόμα και το θέμα της επιδότησης του ενοικίου. Μια τετραμελής οικογένεια δεν μπορεί να έχει την ίδια επιδότηση με μια πολυτέχνη οικογένεια που είναι 6 ή 7 άτομα, ας πούμε. Μην πω και παραπάνω, γιατί σπανίζει. Δηλαδή, πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα οι πολυτέχνοι, γιατί κατ' εμέ είναι και ο κύριος κορμός ουσιαστικά διατήρησης της κοινωνίας που λέμε σήμερα και της υποβοήθησης στο κράτος να μην αντιμετωπίζει με τόσο μένος το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο για μένα είναι τεράστιο. Είναι ένα μείζον πρόβλημα. Ναι. Και μεγάλη συζήτηση γίνεται και για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο έχει εφαρμοστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, αν δεν κάνω λάθος. Κυρία Κιγκέρογλου, δώσετε εσείς έναν αριθμό προς τις αιτήσεις. Εφαρμόζεται ήδη πιλωτικά σε 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Το θέμα είναι πώς μπορεί να επεκταθεί, γιατί και η κυρία Φωτίου άκουσα να λέει ότι δεν έχουν δεσμευθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση χρήματα ώστε να επεκταθεί το πρόγραμμα, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν είναι καταγεγραμμένο το ποσό το οποίο θα να πάρει σε όλους τους Δήμους, δεν είναι καταγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του 2015, το οποίο θα από το δεύτερο εξάμεινο του 2015. Να μας το πει ο κύριος Κιγκέρογλου, γιατί είναι μια πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης. Ναι. Οι φορείς που εκλήθησαν και τοποθετήθηκαν. Κυρίως τρία θέματα έθεσαν, πέρα από τα επιμέρους ζητήματα του κάθε χώρου. Το ένα που αποτελεί μια επισήμανση γενικότερη είναι ότι έχουμε αποσπασματικές διατάξεις, ελληματικές, που δεν ανταποκρίνονται στο βαρύγδουπο τίτλο «Αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης». Αλίμονο, εάν στις 30 ή 60 χιλιάδες που το νομοσχέδιο στοχεύει να στηρίξει, εντοπίζεται το πρόβλημα της ανθρωπιστικής κρίσης. Το δεύτερο που επισήμαναν οι φορείς είναι η δουλειά η οποία έχει γίνει μέχρι τώρα να συνεχιστεί. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν πολλοί φορείς στην εθνική στρατηγική που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινωνική προστασία και ένταξη, που αποτελεί το συμβόλαιο μέχρι το 2020 για την κοινωνική πολιτική που πρέπει να εφαρμόσουμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και τα οξυμένα προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και τα προβλήματα τα οποία θα υπάρχουν και μετά την παρέλευση της οικονομικής κρίσης. Το θέμα του εθνικού σχεδίου για τους αστέγους, βεβαίως τα προγράμματα όλα που αφορούν το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, για το οποίο πήραμε 15 Δεκεμβρίου την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χρηματοδότηση να είναι ήδη στην Τράπεζα της Ελλάδος 330 εκατομμύρια. Άρα αυτά είναι, κύριε Κιγκέρογλου, προγράμματα που ήδη τρέχουν. Ή έχουν ξεκινήσει, ή πρέπει να ξεκινήσουν τώρα. Αλλά το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας έχει μπει όμως το νερό στο αυλάκι για να προχωρήσουν αυτά. Και κυρίως για το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα, στο οποίο αναφέρθηκαν πάρα πολλοί φορείς, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Τι είναι το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα? Γιατί τοποθετούνται οι φορείς
ως προς αυτό κυρίως και δεν τοποθετούνται ως προς ένα άλλο. Γιατί δεν αποτελεί ένα απλό επίδομα. Είναι ένας ολοκληρωμένος θεσμός κοινωνικής προστασίας, σύγχρονος, που δίνει οικονομική στήριξη στο άτομο ή στην οικογένεια μέχρι να σταθεί στα πόδια του, αλλά ταυτόχρονα του παρέχει και υπηρεσίες και αγαθά που λειτουργούν με επιμέρους προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο για την ενέργεια, όπως παραδείγματος χάρη δωρεάν μετακίνηση, όπως παραδείγματος χάρη η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για αυτούς που δεν έχουν κάλυψη από τον ασφαλιστικό τους φορέα, ακόμα και με τις διευκολίες που κάνουμε. Και ο συντονισμός γίνεται και από την περιφέρεια και το Δήμο, γιατί είναι πιο κοντά στον πολίτη και μπορεί να έχει καλύτερη εικόνα. Και κυρίως ο τρίτος πυλώνας, τον οποίο περιέχει το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα, είναι η εργασιακή επανένταξη. Η σύνδεση δηλαδή με προγράμματα, ούτως ώστε να ασχοληθεί, να ενταχθεί στον ιδιωτικό τομέα, βεβαίως, ούτως ώστε να προχωρήσει η εργασιακή επανένταξή του και να ξεφύγει από το φάσμα της φτώχειας. Αυτός λοιπόν ο ολοκληρωμένος θεσμός που ξεκίνησε πιλωτικά, όπως σωστά είπατε, σε 13 δήμους, με προϋπολογισμό για μεν την οικονομική ενίσχυση 26 εκατομμύρια, για δε την εργασιακή επανένταξη 20 εκατομμύρια, τα οποία δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί, και με το αντίστοιχο κόστος με την ένταξη στα επιμέρους προγράμματα που σας είπα, όλο αυτό θα αξιολογηθεί τον Απρίλιο και τον Μάιο σύμφωνα με τα προγραμματισμένα και από 1η Ιουλίου θα μπορεί να διευρυνθεί και να επεκταθεί. Τα αντίστοιχα κονδύλια, ανάλογα με την χρήση τους, προέρχονται και από διαφορετικούς πόρους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τα κονδύλια που απαιτούνται για την εργασιακή επανένταξη προέρχονται από το ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τα κονδύλια που έχουν να κάνουν με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών είναι από τα αντίστοιχα προγράμματα. Όπως παράδειγμα το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους, που έχουμε ήδη 430 εκατομμύρια. Είναι θέματα που είχατε χειριστεί και εσείς, κύριε Κέρογλου, προσωπικά. Και βεβαίως η οικονομική ενίσχυση στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Χαϊκάλης, η οποία, εφόσον αποφασιστεί και νομοθετηθεί η επέκταση, θα πρέπει να μπει και στον προϋπολογισμό. Δεν μπαίνει στον προϋπολογισμό κάτι το οποίο δεν είναι νομοθετημένο, όπως ακριβώς συζητάμε τώρα. Τρία θέματα επιμέρους μεν, αλλά χρήσιμα. Γι' αυτό και ψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, γι' αυτό και θα ψηφίσουμε και τα τρία άρθρα, και όχι μόνο τα τρία, θα σας πω και το τέταρτο που αφορά την ιατροφαρμακευτική περιθέλψη. Θα τα ψηφίσουμε. Είναι ελλειμματικά, είναι αποσπασματικά, αλλά θα τα ψηφίσουμε γιατί δίνουν μια στήριξη απαραίτητη. Γι' αυτά δεν προβλεπόταν προϋπολογισμός. Τώρα προβλέπεται 200 εκατομμύρια συγκεκριμένα. Το Υπουργείο Εργασίας λοιπόν έχει 12 δις προϋπολογισμό, έχει πρόβλεψη 500 εκατομμύρια ως πλεώνασμα, έχει το σύνολο του ποσού αυτού το οποίο μπορεί να κατανεμηθεί σε πολιτικές που θα αποφασιστούν. Δεν ισχύει ότι πρέπει να πάμε στο 16 για να βρεθούν οι πόροι. Μάλιστα. Μέσα από τον προϋπολογισμό του 15 προβλέπεται και μπορεί, εφόσον νομοθετηθεί ασφαλώς, η επέκταση να αυτοστεί. Αλλά είναι να πει μια φράση ο κ. Χαϊκάλης πάνω σε αυτό για το θέμα των αποσπασματικών μέτρων. Κ. Χαϊκάλη, θα ήθελα το σχόλιο σας. Εσείς μίλησατε για νέες μορφές στήριξης. Σαφέστατα δεν καλύπτει, δεν μπορεί να καλύψει το νομοσχέδιο αυτό όλους τους διαφερόμενους δηλαδή, που πραγματικά είναι στα όρια της φτώχειας. Αυτό είναι σίγουρο. Ψάχνουν να βρουν όσο μπορεί περισσότερο να ενταχθούν. Την ακραία φτώχεια. Την ακραία φτώχεια. Όπου και εκεί ακόμα δηλαδή, γιατί είχα μια διαφωνία, το 5.023 το άτομο και 5.547 είναι τα εισοδήματα τα οποία έχει μια τετραμελή οικογένεια, 5.547 ευρώ, και 5.023 είναι για το ένα άτομο. Αυτά όμως αλλάζουν από το γεγονός ήταν τα εισοδήματα του 2013. Τώρα είναι το ακραίο, η ακραία φτώχεια έχει φτάσει στα 4.800. Δεν ξέρω που ουσιαστικά που είναι η στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία το 4.800 δεν το διαβάζω, αλλά δεν το ξέρω πώς νομιμοποιείται. Αν είναι από εκεί. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι τα χρήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στα 200 εκατομμύρια που αυτά μπορεί να δώσει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Τώρα τα 500 εκατομμύρια που είπε ο κ. Γκεκέρογλου, δεν ξέρω, το Υπουργείο Εργασίας λέγεται. Στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτά, από τα 12. Από ό,τι ξέρω, δεν ήταν ουσιαστικά πλεώνασμα. Ήταν αναφερόντως ένα προϋπολογισμό από το πρόγραμμα, αν εφαρμοζόταν το email Χαρδούβελη, που θα υπήρχε ένα κόψιμο 400 εκατομμύρια από τις συντάξεις, επικουρικές συντάξεις, που αυτό θα πήγαινε σαν πλεώνασμα. Είναι θέματα που μπορεί να τα απαντήσει ο κ. Κεγκέρογλου. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα σαν. Είχαν υπολογιστεί, δεν είναι ένα πλασματικό πλεώνασμα, το οποίο είναι εικονικό, θα έλεγα, με την έννοια ότι θα μπορούσε να υπάρξει μόνο εάν είχαν κοπεί συντάξεις. Γιατί αυτά τα θέματα δεν είναι. Τι λέτε, κ. Κεγκέρογλου. 12 δις είναι ο προϋπολογισμός, δεν έχει καμία σχέση με email Χαρδούβελη και mail Βαρουφάκη.
email επόμενο. Ήταν μέσα στις δεσμεύσεις, είναι, γι' αυτό. Είναι, ναι, αυτό, αν θα υπήρξε τέτοια συμφωνία, δεν αναφέρομαι στους προϋπολογισμούς των ταμείων. Αυτά, οι προϋπολογισμοί των ταμείων δεν μπορεί να μπλέχνονται με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας. Και επιπλέον για τον επικουρικό, στο οποίο αναφερθήκατε, τους προϋπολογισμούς των επικουρικών ταμείων δεν έχουν καμιά σχέση με κρατική χρηματοδότηση. Δεν δίνει το κράτος κρατική χρηματοδότηση για να έχει εξοικονόμηση από εκεί. Δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση για το. Ναι, με την ενοποίηση των ταμείων θα το... πηγαίνουν στο ΕΤΑ, νομίζω ότι από εκεί όχι, θα μπορούσε να πάρει. Για τα επικουρικά δεν υπάρχει ρε Χαϊκάλη, για τα επικουρικά ούτε ένα ευρώ κρατική χρηματοδότηση. Ούτε μιλάω για κρατική χρηματοδότηση. Επομένως. Ότι εξοικονόμηση θα ήταν η οποία. Ο κρατικός προϋπολογισμός, όχι, δεν μπορεί να. Αυτά είναι. Στα επικουρικά ταμεία είναι χρήματα από εισφορές εργαζομένων εργοδοτών αποκλειστικά. Άρα μην τα μπλέξετε με τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί ούτε να πάρει χρήματα. Να βάλεις, ίσως αν αποφασίσει η κυβέρνηση, παράδειγμα, ότι ξέρεις θα αυξήσω, όπως έχει δεσμευτεί, τις επικουρικές συντάξεις και αποκαταστήσω αυτά που έχουν κοπεί από τις μνημονιακές αποφάσεις, θα πρέπει να βάλει χρήματα στα επικουρικά ταμεία, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Τώρα, για το θέμα των ορίων που έγινε πάρα πολύ συζήτηση, ακούστε, οι μελέτες που έχουμε κάνει προκειμένου να οργανώσουμε το σύστημα του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος, οι οποίες είναι αξιόπιστες, δείχνουν σήμερα ότι ακραία φτώχεια, ανάλογα και με τον ορισμό που θα δώσεις, είναι από 5 έως 7% του πληθυσμού τούτη την ώρα. Τι σημαίνει αυτό, από 550.000 μέχρι 750. Να. Είναι οι συμπολίτες μας που βιώνουν την ακραία φτώχεια. Βεβαίως με διαβάθμιση. Δεν είναι όλοι άποροι. Υπάρχει μια διαβάθμιση. Εμείς λοιπόν με το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα τι κάναμε. Ορίσαμε ότι η κάθε οικογένεια ανάλογα με τον αριθμό των μελών και ανάλογα με ορισμένα χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει πραγματικό εισόδημα, παρακαλώ, καμία σχέση με τεκμαρτά, καμία σχέση με φορολογικές γλώσσες της περσινής χρονιάς ή της προπέρσινης καμιά φορά, γιατί έχω τέτοια προβλήματα, καμία σχέση με τα λεφτά τα οποία πήρε μεν, αλλά τα κατέβαλε είτε σε εισφορές είτε σε φόρους. Μάλιστα, σαφές θα είναι αυτό. Θα σας πω λοιπόν ότι το πραγματικό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη, το πραγματικό διαθέσιμο, τι του μένει δηλαδή για να διαχειριστεί. Για να ακριβώς. Εκεί μάλιστα. Λοιπόν τα όρια είναι τα εξής. Το 4.800 υπάρχει μόνο στην κοινή υπουργική απόφαση για το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα και αφορά μια τετραμελή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά. Αν είναι το ένα παιδί ενήλικο και σπουδάζει παραδείγματος χάρη, είναι 450. Αν έχουμε να κάνουμε με τρία ανήλικα παιδιά, επίσης το ποσό διαφοροποιείται ή ανάλογα με τον αριθμό των μελών. Αυτό που είναι όριο ταυτόχρονα είναι και ενίσχυση. Η αντίστοιχη ενίσχυση που θα του δώσει. Μάλιστα. Το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα λοιπόν που εφαρμόζεται σε 13 δήμους. Ως πιλωτικό πρόγραμμα στους 13 δήμους έχει δεχθεί κοντά στις 40.000 αιτήσεις μέχρι τώρα. Μάλιστα. Τούτες τις μέρες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, γιατί καθυστέρησε λόγω ας πούμε και των εκλογών η καταβολή της δεύτερης τρίτης δόσης, θα καταβαλόταν για 13.000 συμπολίτες μας. Αυτές τις μέρες. Δεν γνωρίζω ακριβώς πότε θα είναι στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό, επειδή συμφωνούμε και είναι σημαντικό στην ανάγκη όλες οι πολιτικές δυνάμεις, στην ανάγκη μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης και όχι αποσπασματικών ενεργειών, να το αξιολογήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι συμφωνημένο, προσέξτε, δεν ήταν στις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν στις προγραμματικές δηλώσεις ούτε του Πρωθυπουργού ούτε κανένας. Θα αξιολογηθεί όμως, βρέθηκε όμως στη Συμφωνία Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγνώμη, και εταίρων στο Eurogroup. Συμφωνία, το γνωστό Μέλι Βαϊρουφάκη βρέθηκε μέσα, είναι μάλιστα ενταγμένο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πω πώς, ούτε να εκτιμήσω πώς βρέθηκε. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει. Να το συμφωνήσουμε και να προχωρήσουμε, τα λεφτά βρίσκονται, υπάρχουν, μάλιστα, βρίσκονται, δεν είναι έτσι το κόλλημα. Το κόλλημα είναι να συμφωνήσουμε αυτή την πολιτική. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσετε σε τέτοια θέματα. Το 4.800 έπατε με υπουργική απόφαση. Ναι. Αν δεν βγαίνει με στοιχεία της Ελστάτ ότι όχι, είναι 100%. Όχι. Είναι με την υπουργική απόφαση, είναι όμως για το πραγματικό εισόδημα, κύριε Χαϊκάλη. Δηλαδή αφαιρεί, αν έχει δώσει συνολικές φορές, και αφαιρεί και το 80%. Συγγνώμη, λαμβάνει υπόψη το 80% από τυχόν μισθωτές. Βάσει εισοδημάτων ποιων όμως, του 13. Όχι. Του πραγματικού εισοδήματος, τον πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, αν κάνει Μάρτιο την αίτηση, ναι, τώρα έχουμε Μάρτιο, με τι ζει εκείνο το μήνα. Από το Φεβρουάριο και πίσω 6 ή 8 μήνες ή 12 μήνες.
Α, μάλιστα, μπαίνει χωρίς στο να χρειάζεται η φορολογική δήλωση του τελευταίου. Ναι, γιατί απλώς είχατε στοιχεία της Ελστάτ. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο ξανά στον νόμο, κύριε Χαϊκάλη, γιατί έχουμε και την τροπολογία του κυρίου Στρατούλη που είναι ευνοϊκή βέβαια για εργαζόμενους, οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα ένσημο, έτσι. Ούτε ένα ένσημο και γενικότερα υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι, δεν το συζητάω, ότι είναι μια. Να απαλλαχθούν από το άγχος. Κάθε χρόνο είχαν αυτή την ανανέωση και έπρεπε να βρουν τα ένσημα σε μια εποχή που τα ναυπηγεία, γενικότερα και η ναυπηγοσκευαστική του περάματος, υπέφερε γιατί δεν υπήρχαν δουλειές. Mm-hmm. Τίποτα όμως. Και ήταν μένανε ξεκρέμαστοι. Δηλαδή οι άνθρωποι και ήταν, πραγματικά ήταν πολύ αναγκαία η παρέμβαση αυτή για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Στην ακρόαση των φορέων ακούσαμε και τους αναπήρους. Είναι θέμα ευαίσθητο που θίξατε κι εσείς. Συμφωνήσατε και με τον κύριο Κεγκέρο. Ναι, και το είχαμε πάλι και το είχαμε και στην πρώτη ομιλία που είχα κάνει. Τους. Ότι δεν μπορεί τα επιδόματα να θεωρούνται εισόδημα και να. Γιατί θα αποκλείσουν πάρα πολύ κόσμο. Ειδικά η ΑΜΕΑ πάλι είναι ένα κλάδο ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν. Τα είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Κεγκέρο, όταν υπουργό. Είτε υποφέρουν πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις. Άνθρωπο, δηλαδή θυμάμαι, είχαμε κάνει μια καταγγελία ότι είναι άνθρωπος ο οποίος είχε 87% αναπηρία, δεν δικαιούται, το αναγνώριζαν ότι πρέπει να έχει άνθρωπο στήριξης δίπλα του και του είχαν δώσει επίδομα και στον ίδιο που ήταν 87% δεν του δίνανε επίδομα. Υπάρχουν πολλές πραγματικά, πολλά ατοπήματα τα οποία έχουν συμβεί με τους ΑΜΕΑ και νομίζω ότι θα πρέπει το κράτος να δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί αισθάνονται οι άνθρωποι ότι είναι ένα βήμα πριν από τον Κιάδα. Ναι. Που θέλει να του δείξει η κυβέρνηση. Θα ήθελα και να μας πείτε για τις προτάσεις σας. Κάνατε κάποιες προτάσεις για θεσμοθέτηση της κοινωνικής κατοικίας. Πώς ακριβώς το φαντάζεστε? Το social housing είναι ένα ουσιαστικά κοινωνική κατοικία. Υπάρχει σε όλα τα μέρη της Ευρώπης, εκτός από την Ελλάδα. Είναι δηλαδή η πρωτοβουλία την οποία παίρνει το κράτος να φτιάξει κατοικία. Είναι σαν τη μορφή εργατικής κατοικίας, ναι, και να τη δίδει σε απόρους όμως, σε ανθρώπους δηλαδή που δεν. Για να λύσουμε το θέμα της στέγασης. Αυτά τα κονδύλια. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι βέβαια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δικαιούται η Ελλάδα, αλλά δεν το είχε πάρει. Επίσης, δεν καταλαβαίνω ποτέ γιατί καταργήθηκε ο θεσμός της εργατικής κατοικίας. Νομίζω ότι ήταν ένας θεσμός ο οποίος συνεισέφερε πάρα πολύ στην εξέβρεση προβλημάτων και έξω από το οποιαδήποτε ψυχαγωγικές διεξόδους οι οποίες επαγγέλλεται. Δηλαδή θέλω από τα βιβλία, τουρισμό, τα θέατρα κτλ. Νομίζω ότι ο οργανισμός της εργατικής εστίασης ήταν κάτι και πολλοί άνθρωποι είχαν βρει καταφύγιο με τα σπίτια και όχι μέσω μόνο της κλήρωσης, αλλά ουσιαστικά μέσω της αγοράς των σπιτιών. Αλλά εγώ πάω ακόμα περισσότερο. Υπάρχει για τους απόρους που δεν μπορούν να έχουν ικανότητα να μπουν στο παιχνίδι της αγοράς και να αγοράσουν σπίτι. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει και να εξευρεθούν οι πόροι και η παρέμβαση της πολιτείας, ώστε να βρεθούν οι χώροι για να φτιαχτούν σπίτια προς άπορους οι οποίοι πραγματικά να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο του να είναι στους δρόμους και. Μάλιστα. Να υπάρχει. Και να κινδυνεύει η ζωή, ζωή του και να είναι πιο. Να περάσουμε τώρα και στο θέμα τη σύσταση Γενική Γραμματεία, κύριε Κεγκέραουλου, για την καταπολέμηση τη διαφθορά. Ακούστηκαν και οι διαφωνίες των εισαγγελέων. Υπήρξε ένα διατύπωση του σχετικού άρθρου, αλλά και στην χθεσινή συζήτηση είχαμε διαφωνίες για αλληλοεπικαλύψη αρμοδιοτήτων. Ο κύριο Τέντε επίση εξέφρασε τη διαφωνία του. Πιστεύετε θα λειτουργήσει καλύτερα. Για την πρόληψη, έτσι. Το οποίο θεωρώ πάρα σημαντικό τη διαφθορά. Γιατί όλοι μιλάνε για καταστολή και ο κύριο Τέντε μίλησε για την πρόληψη. Για την πρόληψη. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορούμε να προλάβουμε την διαφθορά. Μια κουβέντα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Χαϊκάλης προηγουμένως. Στο εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα, στο οποίο αναφέρθηκα, έχει εφαρμοστεί ακριβώς αυτή η αρχή, ότι τα πάσης φύσεως αναπηρικά επιδόματα εξαιρούνται του υπολογισμού του εισοδήματος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να την τηρήσουμε αυτή την αρχή από εδώ και πέρα. Για ποιο λόγο? Γιατί τα αναπηρικά επιδόματα δεν είναι οικονομική ενίσχυση φτώχειας. Είναι ενίσχυση οικονομική αναγνωρίζοντας την αδυναμία στην οποία βρίσκονται τα άτομα με αναπηρία και υλοποιώντας τη συνταγματική επιταγή για ίση αντιμετώπιση. Και προκειμένου να είναι ίσοι άνθρωποι που είναι ουσιαστικά μειονεκτικά σε σχέση με τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αναπηρία, γι' αυτό ενισχύονται οικονομικά. Τώρα, για την σημαντική. Για το σημαντικό άρθρο 30, το οποίο επίσης ψηφίζουμε, εκτός από τα 3 ψηφίζουμε και το 30, που αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η συμπλήρωση που έκανε ο Υπουργός ήταν σημαντική, γιατί κάθε χρόνο από το 2010 επεκτείνομαι για ένα έτος αυτή τη δυνατότητα και βεβαίως με τις τελικές προτάσεις που θα καταθέσουμε εμείς συμπληρωματική διάταξη για να καλυφθούν πλήρως αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα τώρα στην κρίση. Έρχομαι στην ερώτηση για τη διαφθορά και για την σύσταση της γραμματείας. Στην αρχή, όταν άκουσα ότι θα κατατεθεί νομοσχέδιο ανθρωπιστικής κρίσης και διαφθοράς, και για την αντιμετώπιση της διαφθοράς,
θεώρησα ότι θα είχε μια άμεση σύνδεση, γιατί μπορούσε να έχει μια άμεση σύνδεση. Δηλαδή, χρήματα που άμεσα μπορούμε να αντλήσουμε, είτε από ζητήματα που έχουν να κάνουν με φοροαποφυγή ή με νόμιμη φοροδιαφυγή. Εντός εισαγωγικών το νόμι, είναι ένας όρος τον οποίο τον καθιερώσαμε. Είναι τώρα, λέμε το, αν είναι όμως ηθικό το νόμι. Από οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν το σχέδιο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Παραδείγματος χάρη, εδώ υπάρχει η αιτιολογία και η απολογία από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ένα 300 μεν ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός, ένα δις 300 ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός για το σχέδιο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά επειδή δεν υπάρχουν πόροι, περιοριζόμαστε στα 200 εκατομμύρια. Πολύ καλά. Τόσα πράγματα τα οποία είχαν επισημανθεί από το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως το προηγούμενο διάστημα, ότι χαρίζονται πρόστιμα και φόροι στους ολιγάρχες, χαρίζονται σημαντικά ποσά στους πολυπλούσιους και μάλιστα με συγκεκριμένα ονόματα τα οποία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, τα οποία θα αποκαλύψει στην Βουλή των Ελλήνων, όπως είπε ο κύριος Δραγασάκης, θα μπορούσαν αυτά τα ποσά, εφόσον πραγματικά επίστευαν και συνεχίζουν να πιστεύουν ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα, να χρηματοδοτήσουν ένα πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό όμως θα προκύψει στην πορεία από τις έρευνες που θα γίνουν, όχι, κύριε Κυγκέρογλου, για τα ποσά αυτά που υπάρχουν. Και το θέμα είναι, προλαμβάνεται η διαφθορά. Αυτό λέω, ότι δεν μπορείς μεταθέτοντας το μέλλον συνεχώς να λες ότι θα αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Τώρα τι κάνει, αλλάζει πάλι το διοικητικό σύστημα, αλλάζει. Να, αλλά υπάρχει μια συνεργασία ευρύτερη με το ΣΔΟΕ και με άλλες υπηρεσίες. Καταρχήν την Εθνική Αρχή που είναι ανεξάρτητος φορέας, υπάγεται βεβαίως όπως όλα στην πολιτεία την ελληνική, αλλά δεν εποπτεύεται και δεν έχει τον ασφιχτικό κλειό της κυβέρνησης. Ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση της Διαφθοράς, και το μετατρέπουμε στη Γενική Γραμματεία. Μακάρι να αποδώσει. Ναι. Καμία αντίρρηση. Εσείς εκτιμάτε ότι δεν θα αποδώσει. Δεν υπάρχει αυτή η διασπορά υπερισχύων. Θα μπορούσε να μείνει αυτή η διασπορά κάτω από τον Εθνικό Συντονιστή, κάτω από την ενιαία αρχή. Και ο Εθνικός Συντονιστής, αντί να υπάγεται στον Πρωθυπουργό, να υπάγεται στον αρμόδιο υπουργό που ορίστηκε τώρα από την κυβέρνηση, ούτως ώστε να είναι πιο συνεκτικό το πράγμα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Όμως δεν μιλώ εγώ γι' αυτό. Το οποίο μπορεί να αποδώσει σε 6 μήνες, μπορεί να αποδώσει σε 6 χρόνια ή σε 6 τέρμινα. Εγώ μιλάω για αυτά τα οποία ήδη έχουν επισημανθεί και καταγγελθεί από την κυβέρνηση. Ναι, έχουμε όμως τώρα αναφορά, μια καινούργια κυβέρνηση. Και έκανα αναφορά και προκάλεσα την κυβέρνηση να μας φέρει πίσω αυτά που κατά την άποψή της χάρισε η προηγούμενη κυβέρνηση, το 1.200.000 σε πρόστιμα και προς αυξήσεις και δεν ξέρω τι άλλο στους ολιγάρχες, όπως τους ονομάζει ο κ. Νικολούδης, και αυτό το 1.200.000 να έρθει να χρηματοδοτήσει, λοιπόν, το πρόγραμμα για να μας απαντήσει ο κύριος Χαϊκάλη θέματος. Και να έρθει ο κύριος Δραγασάκης, εάν πραγματικά τα πίστευε αυτά που έλεγε, και εμείς είμαστε οι κακοί που κάναμε τα χατήρια των ολιγαρχών, να πει τα ονόματα στη Βουλή όπως έχει δεσμευτεί. Άλλος να ζητήσει συγγνώμη από όλους όσους έχει προσβάλει ο κύριος Δραγασάκης. Τι λέτε, κύριε Αυτή Χαϊκάλη. Η περιβόητη, αυτή, καταρχάς, όπως το είπα στην αρχή της ομιλίας μας εδώ, ότι πρέπει να σιγά να βρεθούν πορεί οι οποίοι να μεγαλώσουν το πρόγραμμα αυτό γενικότερα. Ένα κομμάτι είναι και αυτό. Δηλαδή, πραγματικά η περιβόητη τροπολογία η οποία χάρισε το ένα στα πρόστιμα, το 1.200.000, νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο που όντως πρέπει να επαναξεταστεί. Δηλαδή, αν υπάρχει, πρέπει να το δούμε. Πρέπει να έρθει στη Βουλή η συζήτηση και πρέπει να υπάρξει και ερώτηση και τροπολογία. Για να μπορέσει να ανακληθεί. Ονόματα, δεν είναι θέμα να μπουν ονόματα ή όχι. Είναι θέμα ότι απλώς τα πρόστιμα τα οποία έχουν χαριστεί σε μια τέτοια εποχή να πάνε ειδικά στο ταμείο αυτό το οποίο είναι για την ανθρωπιστική κρίση. Mm-hmm. Να μην μείνει δηλαδή και να πάει στο χρέος. Να έχει μια χρησιμότητα. Και αυτή η χρησιμότητα νομίζω ότι πρέπει να επιστραφεί στους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά. Κατά τη γνώμη σας, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά πιστεύετε ότι αυτή η γραμματεία όπως θα λειτουργήσει θα είναι αποτελεσματικότερη? Κοιτάξτε, και επίσης αν προλαμβάνεται η διαφθορά, όπως που ο κύριος Κιτέντες. Το μεγάλο, αυτό, κοιτάξτε, ο κύριος Τέντες που είναι και δικαστικός, νομίζω το σημαντικό είναι που μίλησε για την πρόληψη και είναι νομοθετικά το πώς ουσιαστικά μπορεί να προλαμβάνει. Στα πάντα η πρόληψη είναι θετική. Αν μπορέσει το κράτος νομοθετικά να επιβάλλει τέτοιες ποινές που στον ένα αποτρεπτέα η οποιαδήποτε έχει παράνομη πράξη φοροδιαφυγής ή φοροδιαφυγής, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι
κομμάτι που θα επιτελέσει, θα έχει επιτελέσει μια κυβέρνηση. Αν μπει σε αυτή τη διαδικασία να το σκεφτεί, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Γιατί δεν είναι μόνο η καταστολή, είναι και η πρόληψη. Εκεί νομίζω λοιπόν ότι πρέπει, αυτό είναι ως θέμα αρμοδιοτήτων. Η Γενική Γραμματεία έχει ένα άλλο χρέος. Είναι στην καταστολή, να μαζευτούν όλες οι υπηρεσίες, να δημιουργήσουν όλη αυτή την... αν θέλεγα, ηλεκτρικοί μηχανισμοί και υπηρεσίες να είναι κάτω από τη δομή ενός Υπουργείου και να μπορούν να ελέγχονται και να δίνουν και τις αποφάσεις τους και το δρόμο στους ηλεκτρικούς μηχανισμούς στους αρμόδιους στις δικαστικές αρχές να ελέγξουν όλο την παρανομία των πραγμάτων. Αλλά το σημαντικό για μένα είναι η πρόληψη. Όντως είναι ένα κομμάτι στο οποίο δεν έχει γίνει ποτέ κουβέντα και νομίζω ότι νομοθετικά πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε σε αυτό το σημείο να αλλάξουμε το κλίμα της συζήτησης, γιατί έχουμε ένα άλλο. Για μια διαφωνία που έχουμε εμείς με το νομοσχέδιο. Σε δύο επιμέρους θέματα δεν διαφωνούμε, δύο επιμέρους αλλά πάρα πολύ βασικά. Δεν συμφωνούμε και διαφωνούμε απόλυτα με την θεσμοθέτηση και νέων θέσεων αναπληρωτών γενικών γραμματέων, όπως ονόμασε η κυβέρνηση, και κυρίως με ένα θεσμό που έχει ένα αθώο όνομα και κρύβεται πίσω του μια μεγάλη σκοπιμότητα. Είναι οι εθελοντές, οι ειδικοί σύμβουλοι υπουργών, αναπληρωτών υπουργών κλπ. Χωρίς κανόνες, χωρίς κριτήρια, χωρίς αριθμό μέγιστο, θα μπορεί να υπάρχει, λέει, σύμβουλος ή σύμβουλη στο πλάι του υπουργού, τον οποίο θα πληρώνουμε τα οδηπορικά για να πηγαίνουν σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα αμείβονται όμως, εφόσον είναι εθελοντές. Όχι, δεν θα αμείβονται. Αλλά δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν επιβαρύνουν τίποτα. Με τα οδηπορικά δεν επιβαρύνουν. Μπορώ να πάρω εγώ όλους μου τους φίλους να κάνουμε. Δηλαδή αντί το Genop Travel θα έχουμε τώρα ΣΥΡΙΖΑ Travel. Θα πάρει όποιους θέλει ο υπουργός. Ποια κριτήρια, δεν αναφέρει κανένα κριτήριο. Με αυτή την έννοια, αν είναι δεν κάτι... θέλει... Μα λέει νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου. Όχι, λέει για του υπουργού, του πρωθυπουργού και του αναπληρωτή υπουργού. Το γραφείο θα μπορεί να πάρει χωρίς να βάζει αριθμό, χωρίς να βάζει όριο, χωρίς να βάζει κριτήρια. Και λέμε, δεν πληρώνεται, δεν είναι ασφαλισμένος. Αν αυτός στο ανσασέρ που ανεβαίνει στο γραφείο του υπουργού για να πάει τον συμβουλέψει, έχει ένα ατύχημα, ποιος τον πληρώνει, πρώτον. Δεύτερον, δεν λέει περί ασυμβίβαστου. Εάν αυτός είναι παράδειγμα ταυτόχρονα και επαγγελματίας, ο οποίος ασχολείται ή επιχειρηματίας, μπορεί να είναι και σύμβουλος. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι όμως που έχουν εξειδικεύσει σε κάποιους τομείς, σε ευαίσθητα θέματα λοιπόν, που θέλει. Ασταφέρει λοιπόν ως συγκεκριμένα κριτήρια ότι πράγματι αν υπάρχει ένας εξειδικευμένος θα μπορώ να κάνω για ένα, δύο, τρεις, όχι τριάντα προς Θεού. Ένα, δύο, τρεις, συμφωνώ ότι κάποιοι εξειδικευμένοι υπάρχουν που λόγω της σχέσης εργασίας πιθανότητα. Άρα θέλετε ένα όριο, να υπάρχει ένα όριο, το τι θα είναι αυτοί οι εθελοντές. Αυτό μπορεί να γίνει μια σύμβαση έργου, κανονικά νόμιμη. Μάλιστα. Να έχει πλήρη νομιμότητα και να παρέχει τις υπηρεσίες του. Γιατί υπάρχουν τέτοια θέματα. Τι λέτε, κύριε Χαϊκάλη, για να περάσουμε. Να μην είναι απεριόριστος ο αριθμός. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Να μην είναι απεριόριστος ο αριθμός, γιατί μπορεί να κρύβει και άλλες αρμοδιότητες από πίσω. Και να μην κρύβει, ξέρετε ότι αν αφήνουμε περιθώρια. Γιατί που λέμε ο έχουν την εξουσία. Και επειδή το ξέρουμε ότι η εξουσία αυθύρει και διαφθείρει. Γι' αυτό το λέμε, ότι πρέπει να μπει ένας κανόνας, ένας φραγμός για να μην έχουμε... Μάλιστα. Συμφωνείτε λοιπόν σε αυτό, στο ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτούς τους εθελοντές συμβούλους που θα επιστρατευθούν. Ναι, για το ανεξέλεγκτο πάντοτε υποκρύπτει κινδύνους. Λοιπόν, και εμείς θα περάσουμε στο θέμα των γερμανικών οφειλών που απασχόλησε την ολομέλεια της Βουλής, καθώς είχαμε ομόφωνη απόφαση για την επανασύσταση της διακομματικής, της πρότασης δηλαδή της Προέδρου της Βουλής για την επανασύσταση της διακομματικής για την διεκδίκησή τους. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Θάλιας Γητοπούλου και ερχόμαστε εδώ να ακούσουμε τα σχόλια των βουλευτών μας. Ομόφωνη ήταν η απόφαση όλων των πτερήγων της Βουλής να επανασυσταθεί η Διακομματική Επιτροπή για τη Διεκδίκηση των Οφειλών της Γερμανίας και του Αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου που αναμένεται να παραδώσει το πόρισμά της στις 15 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Στη χθεσινή συζήτηση επί της σχετικής πρότασης της Προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στυλίτευσε τη στάση των γερμανικών κυβερνήσεων από το 1990 να επιλέξουν τη σιωπή, τα νομικά τεχνάσματα, την αναβολή και την παρέλκυση. Ο κ. Τσίπρας παρήχε τη διαβεβαίωση ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εργαστεί άοκνα ώστε η Ελλάδα να τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, αλλά ταυτόχρονα να τηρηθούν και όλες οι ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις προς τον ελληνικό λαό, υπενθυμίζοντας ότι η Γερμανία παρά τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ ωφελήθηκε από τη διαγραφή του χρέους της από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ διευκρίνησε πως η συμφωνία του 1960 μεταξύ της Γερμανίας και Βασιλείου της Ελλάδας, που επικαλεί τη γερμανική κυβέρνηση, αφορούσε μόνο τις αποζημιώσεις για τα θύματα του ναζισμού.
Δεν κάνουμε εδώ θεοδική, αλλά δεν παρετούμαστε και από τις απαράγραφες αξιώσεις μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Να μην συνδεθεί το θέμα των διεκδικήσεων με τη διαπραγμάτευση για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ διερωτήθηκε σε σχέση με τις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή, πότε θα γίνει συζήτηση για την παράταση και πότε θα μιλήσει η Βουλή για αυτά που μιλάει όλο το σύστημα ενημέρωσης στην Ευρώπη και διεθνώς. Αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσε η δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου για αποκατάσταση των οικογενειών των θυμάτων στο Δίστομο παραμένει εκτελεστή και πως ο ίδιος είναι έτοιμος να δώσει την άδεια για την εκτέλεσή της. Ο κ. Παρασκευόπουλος ανέφερε πως ο χρόνος θα εξαρτηθεί εν ώψη και της νομικής πολυπλοκότητας του θέματος και από την πολιτική διαπραγμάτευση που θα επιχειρήσει η κυβέρνηση και από τη γνώμη της Βουλής. Η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε τη δήλωση πολλαπλά σημαίνουσα, ιδίως γιατί υπάρχουν ακόμη ζωντανοί άνθρωποι που βίωσαν την ναζιστική θηριωδία και έχουν φύγει πάρα πολύ στη διαδικασία αναμονής να υλοποιηθεί μια απόφαση που έχει γίνει αμετάκλητη για την ελληνική δικαιοσύνη από το έτος 2000 έως και 15 χρόνια. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Ίσυχος ανακοίνωσε ότι εδώ και 4 μήνες έχουν περιέλθει στην κατοχή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 400.000 έγγραφα της Wehrmacht, τα οποία, όπως είπε, αποτελούν ένα μεγάλο θησαυρό που θα εμπλουτίσει το έργο της Επιτροπής, καθώς καταγράφονται σε αυτά παράνομες αρχαιολογικές ανασκαφές, εξορίξεις πολύτιμων μετάλλων, καταστροφές λιμανιών και εγκαταστάσεων. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας Παναγιώτερος έκανε λόγο για ποσό αποζημιώσεων που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο βουλευτής του Ποταμιού Σπύρος Λικούδης επεσήμανε πως αποτελεί ευθύνη όλων των κομμάτων να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά του ιστερικού εθνικισμού. Να αναλάβει πολιτική πρωτοβουλία για τις γερμανικές αποζημιώσεις, κάλεσε την κυβέρνηση ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Γιώργος Λαμπρούλης, υποστηρίζοντας ότι το θέμα δεν επιλύεται στο πλαίσιο μιας επιτροπής. Από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ο βουλευτής Νίκος Μαυραγάνης δήλωσε πως οι αποζημιώσεις αγγίζουν το ποσό των 25 δις ευρώ χωρίς τους στόχους. Αντιρρήσει επί της διαδικασίας εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης στην έναρξη της συνεδρίασης, λέγοντας πως καλούνται οι βουλευτές να κάνουν συζήτηση βάσει του άρθρου 44, τη στιγμή που ίδια η πρόεδρος παραβιάζει το άρθρο που επικαλείται. Δεν είναι θέμα που προσφέρεται για πολιτικούς εντυπωσιασμούς φθηνούς, υπογράμμισε και αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν μια τέτοια συζήτηση που χρειάζεται όλους τους Έλληνες ενωμένους, η πρόεδρος της Βουλής, χωρίς να συνεννοηθεί με κανένα κόμμα, να εγγράφει μόνη της την ημερήσια διάταξη. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Λοβέρδου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι για τη διαδικασία έχει ενημερωθεί έγκαιρα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πως η σοβαρότητα του θέματος επιβάλλει από αυτή την αίθουσα να αναδειχθεί ομοψυχία, την οποία μόλις διαρρήξατε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτή λοιπόν ήταν μια σημαντική συνεδρίαση για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, για το οποίο είναι σύμφωνα όλα τα κόμματα. Το θέμα είναι πώς πάμε, κύριε Χαϊκάλη, από εδώ και πέρα. Έχουμε υποστηρικτές. Πώς πρέπει να προχωρήσουμε? Κοιτάξτε, να δείτε, για τη νομική οδού. Για τη νομική οδού και μόνο τη νομική. Γιατί οι κραυγές είτε γίνονται αφορούν τα Ελγίνια, είτε αφορούν οποιαδήποτε άλλες αρχαιότητες. Ή διαφορά οικονομικά θέματα, όπως είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις, το κρατικό δάνειο, γίνονται μόνο για τη νομική οδού και μάλιστα με τον ειδικό τρόπο της ρηματικής διακίνωσης, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν μόνο από τον Ανδρέα Παπανδρέου, στο 1995. Και γιατί το 1995? Οι Γερμανοί έχουν υπογράψει τη συνθήκη του Λονδίνου, το οποίο αναφέρεται ρητό στο άρθρο 5, παράγραφος 2, ότι θα πληρώσουν τις όποιες γερμανικές αποζημιώσεις στα κράτη τα οποία τις οφείλουν, όταν γίνει η ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Αυτό έγινε το 1990, με τη γνωστή ιστορία του τείχους του Βερολίνου που κρεμίστηκε κτλ. Το 1995, λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου ως πρωθυπουργός έκανε αυτή τη ρηματική διακίνωση, την οποία μεταβίβασε ο κύριος Μπουρλογιάννης, τότε πρέσβης, και την πήγε στον γερμανό ομόλογό του. Το θέμα την ίδια στιγμή τη δημοσίευε εφημερίδα στην Ελλάδα. Κατόπιν τούτο, οι Γερμανοί απήντησαν σε όλη αυτή την ιστορία την έγκυρη και νομικά κατοχυρωμένη πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Με σιωπή. Όχι με σιωπή, με ένα δελτίο τύπου, ναι, λόγω του ότι είχε αναφερθεί σε εφημερίδες. Ναι, ναι. Αλλά σου λέει δεν έχει σοβαρότητα το αίτημα, και το απέρριψαν. Μετά λέει από 50 χρόνια, θυμηθήκατε 70 χρόνια κτλ. Και το απέρριψαν. Και από τότε δεν έγινε καμία κίνηση, γιατί που ακολούθησαν κάποιες κυβερνήσεις, μην τις αναλύσουμε, γιατί είναι ομοφανές το τι έχει συμβεί. Είναι καταγεγραμμένες οι απαιτήσεις τις οποίες έχει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι τεκμηριωμένες από το 1946. Έχουν γραφτεί και τα είναι στα χαρτιά του Υπουργείου Οικονομικών οι σελίδες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή και έχουν εξεταστεί για τα αιτήματα των γερμανικών αποζημιώσεων. Αγγίζουν τον αριθμό των 90.000. Είναι πολύ μεγάλος ο φάκελος και είναι τεκμηριωμένες όλες οι απαιτήσεις. Εκείνο που χρειάζεται είναι πραγματικά πολιτική βούληση
να υπάρξει αυτή η ρηματική διακοίνωση επίσημα, ναι, συγκεκριμένα μόνο από τον Πρωθυπουργό της χώρας, και εάν δεν απαντηθεί από την γερμανική πλευρά, μπορεί να πάμε σε ειδικό δικαστήριο το οποίο υπάρχει, όχι στη Χάγη, γιατί η Χάγη δεν έχει συσταθεί πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και να μπορούν να γίνουν απαιτητές και να συζητηθούν. Επίσης, θέλω να πω ότι η Ελλάδα έχει πάρει γερμανικές αποζημιώσεις από το 2015 και το 2016, που ήταν η ουδέτερη περίοδος. Τότε, πριν μπει στον πόλεμο η Ελλάδα, είχε αποζημιώσεις, οι οποίες η τελευταία δόση πάρθηκε το 1987, νομίζω. Τα σοβαρά ποσά όμως είναι τα μετά. Τα ποσά τα οποία αγγίζουν, έχουν βγει και Γάλλοι, οι οποίοι έχουν πει 500 δισεκατομμύρια. Το κρατικό δάνειο φτάνει γύρω στα 300 δισεκατομμύρια. Και αυτό το οποίο αναφέρθηκε και στον κύριο, από τον κύριο Ίσκο κτλ., είναι ότι οι αρχαιότητες που έχουν κλαπεί από τους Γερμανούς είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αγγίζουν ένα υπερβολικό ποσό, είναι γύρω στο 1,5 τρισεκατομμύριο ευρώ. Και πραγματικά οι καταστροφές που έχουν γίνει. Για τις παράνομες ανασκαφές. Ναι, και αυτά έχουν εκτιμηθεί το 1,5 τρισεκατομμύριο, θα πει κάποιος πώς το βγάζεις. Είναι από το μέσο όρο των οίκων δημοπρασίας που έχουν δηλαδή κεφάλι του Διός. Έχει 1,5 εκατομμύριο. Εμείς πήγαμε στην 750, έχει γίνει η τιμολόγηση. Το περίπου δηλαδή η απέτηση. Η αρχαίο είναι δηλαδή κράνος, και κατώτερο από αυτό αρχαίο, που υπολογίζεται. Ναι, πάτε, ναι, γιατί είναι μέσος όρος. Όχι, δηλαδή πουλήθηκε 800.000 αρχαίο κράνος, το βάζει 400. Απλούστατα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι υποδομές που έγιναν, γιατί σήμερα η Γερμανία μιλάει και μας κουνάει το δάχτυλο, όταν έχουν καταστρέψει, γιατί οι υποδομές τις οποίες κατέστρεψαν οι Γερμανοί το 1944 που έφυγαν από την χώρα, ήταν συγκλονιστικές. Λιμάνια, αυτό που αναφέρθηκε, λατομία, η κλοπή του χρυσού, άσχο το κατοχικό δάνειο κτλ. Και αυτό που λέμε το κατοχικό δάνειο ήταν και ότι είχε υπογράψει ο Χίτλερ δύο επιταγές για το κατοχικό δάνειο, οι οποίοι ήταν πέτσινες και δεν πληρώθηκαν και ποτέ. Αναφέρονται στο έγγραφο του κυρίου Τσιρονίκου, του Τσιρονίκου, ήταν τότε υπουργός οικονομικών το 1946. Δεν αναφέρεται πουθενά ουσιαστικά ότι έχουμε πάρει ότι έχουμε χρήματα. Απλώς υπάρχουν δύο επιταγές οι οποίες έχουν πει στον προϋπολογισμό, αλλά δεν. Γενικά τώρα το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων είναι ορατό, δεν ήταν θέμα πολιτικής βούλησης. Πρέπει νομικά και κατοχυρωμένα τα αιτήματα και μπορούν μέσω της νομικής οδού για τη μονοδρυματική διακίνωση να αιτηθούμε όλα αυτά τα οποία οφείλουν οι Γερμανοί. Μάλιστα. Κύριε Γκέρογλου, και ο κύριος Βενιζέλος, ο πρόεδρος του κομματός σας, έχει πει ότι καλό είναι να μην συνδεθεί το χρέος με τις αποζημιώσεις, τις οφειλές, τέλος πάντων, τις απαιτήσεις μας απέναντι στους Γερμανούς. Η γνώμη σας ποια είναι, πώς πρέπει να πάμε και τι δεν προχώρησε στην προηγούμενη διακομματική, κύριε Γκέρογλου? Θέλαμε να πάμε πιο ήπια, δηλαδή να μην διαταράξουμε τις σχέσεις μας με τους Γερμανούς. Να επισημάνουμε, παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις που μπορεί να υπάρχουν αν ολιγόρησαν ή όχι όλες τις κυβερνήσεις από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, να πούμε ότι καμιά κυβέρνηση δεν άφησε να χαθεί το ελληνικό δικαίωμα λόγω ολιγορίας ή λόγω του ότι δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Χαϊκάλης για το 1995, έγινε και σε άλλη περίοδο χωρίς να δοθεί στη δημοσιότητα. Μάλιστα, χθες ο κύριος Βενιζέλος μίλησε για την τελευταία στην οποία προέβη ο ίδιος, όταν μετά από συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο εκδόθηκαν δελτία τύπου από την πλευρά της Γερμανίας ότι δεν υφίσταται για αυτούς τέτοιο θέμα. Αμέσως έγινε η απαραίτητη ενέργεια, όπως προβλέπεται και από την διεθνή πρακτική και τις διεθνείς συμβάσεις, ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι συμφωνούμε με αυτό το οποίο ανακοίνωσαν αυτοί. Ότι υπάρχει αντίδραση στην απόφασή τους. Η ρηματική διακοίνωση δηλαδή και για αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ ισχυρή. Τώρα, η προηγούμενη Βουλή... Μετά το 1995 έγινε τον Ιανουάριο, έγινε όπως ανακοίνωσε χθες ο κύριος Βενιζέλος την προηγούμενη περίοδο, δεν είμαι σίγουρος για τον Ιανουάριο, όταν μετά που τέθηκε το θέμα σε πολιτικό επίπεδο, έβγαλαν δελτία τύπου οι Γερμανοί και έλεγαν ότι για αυτούς δεν υφίσταται τέτοιο θέμα κλπ. Αν δεν προέβαινε λοιπόν στην ενέργεια το Υπουργείο Εξωτερικών, αυτό ναι, άλλο για ρηματική διακοίνωση μιλάω. Με ποια μορφή ρωτά έγινε αυτή η ενέργεια? Θα θεωρούνταν ότι δεχόμαστε αυτό το οποίο ανακοίνωσα. Ποια ήταν η συγκεκριμένη ενέργεια του κυρίου Βενιζέλου? Αυτό νομίζω ρωτάει ο κύριος Χαϊκάλης. Από εκεί και πέρα, η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, έκανε πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Σε συνδυασμό όμως με δουλειά που κάνανε οι υπηρεσίες του Υπουργείου. Δηλαδή, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ήδη δόθηκαν τα στοιχεία. Με βάση εκθέσεις αρχιακές, οι οποίες αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Στο Υπουργείο Εξωτερικών δόθηκαν αυτά τα στοιχεία.
τα διαβίβασε ο κύριος Βενιζέλος και στο νομικό συμβούλιο του κράτους και αναμένεται πλέον η τελική εκτίμηση από την πλευρά της Ελλάδας από το νομικό συμβούλιο του κράτους για το ύψος των χρημάτων που αναφέρονται στις οφειλές της γερμανικές. Πρέπει έτσι, να λοιπόν, πάμε από την νομική οδό. Επιλέξουμε τον νομικό οδό πλέον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε συνδυασμό φυσικά και με πολιτικές ενέργειες που διαμορφώνουν το πλαίσιο. Είναι ένας συνδυασμός, το θέμα είναι πολυσύνθετο. Η βάση του βέβαια είναι νομική. Αυτό δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεν πρέπει να εμπλακεί με το θέμα των τωρινών διαπραγματεύσεων. Πρώτα απ' όλα γιατί θα υπάρχει εμπλοκή στο ζήτημα που σήμερα αντιμετωπίζει η χώρα. Και θα συνδυαστεί και θα εκμεταλλευτεί ο οποιοσδήποτε μια τέτοια εμπλοκή, ένα τέτοιο συνδυασμό προκειμένου να μην μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα όπως πρέπει. Μάλιστα. Και στη μια περίπτωση και στην άλλη. Είναι τελείως διαφορετικό το θέμα. Ωραία, επαρκή στοιχεία βεβαίως υπάρχουν. Το πόρισμα αναμένεται τον Ιούλιο. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των συνεδριάσεων της διακομματικής. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα. Πάντως δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει τελειώσει. Αυτό θέλω να είναι κατανοητό σε όλο τον κόσμο, ότι δεν έχουν τελειώσει οι απαιτήσεις και ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα, όσο και αν φαίνονται ότι, δεν είναι, ότι είναι κατόρθωτο. Μάλιστα. Και είσαστε όλοι μαζί ενωμένοι στο θέμα των γερμανικών οφειλών. Αυτό δείχνει και η ομόφωνη απόφαση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλό σας υπόλοιπο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.